Απευθυνόμαστε στο κλιμακοστάσιο, στο κενό και όχι στο κοινό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συντίθεται και δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη σύνθεσης ενός πολιτιστικού πλέγματος που θα συνδέσει το σχολείο με τον κοινοβουλευτισμό. Και είναι μια περίοδος όπου πολύ σοβαρή υφίσταται ο κοινοβουλευτισμός συνολικά, μια πολύ μεγάλη φθορά. Φθορά περιεχομένου και φθορά ως προς την πρόσληψή του από τον λαϊκό άνθρωπο, από τον απλό Ευρωπαίο πολίτη. Επίσης, είναι μια περίοδος όπου ο ευρωπαϊσμός ως κυρίαρχη ιδεολογία με τη μια ή την άλλη μορφή, τουλάχιστον στη μεταδικτατορική περίοδο, ο ευρωπαϊσμός, μην ξεχνάμε ότι συνδέθηκε με την δημοκρατική χειραφέτηση της χώρας μας, με την επάνωδο στην κοινοβουλευτική κανονικότητα, πέρα από τις χρηματοδοτήσεις, πέρα από τον εξυγχρονισμό παραγωγής, πέρα από τον εξυγχρονισμό θεσμών και την ορίμανση θεσμίσεων, ο ευρωπαϊσμός συνδέθηκε με την κοινοβουλευτική κανονικότητα στην πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν το ισχυρό, αυτή η ισχυρή σύνθεση διαταράσσεται λόγω της κρίσης, λόγω ενός επεκτηνόμενου λαϊκισμού, συχνά εθνολαϊκισμού, δεν θα έλεγα όμως ότι περιορίζεται μόνο εκεί. Υπάρχει ένα τραύμα στο εσωτερικό της κοινωνίας. Πολλοί εννοούν το σχολείο ως μία εκπαιδευτική διεκπεραίωση. Στην πραγματικότητα είναι ο πιο σοβαρός ιστός που διασυνδέει το σώμα της κοινωνίας και δημιουργεί μια προϋπόθεση κοινωνικής ευστάθειας. Το σχολείο, η μόρφωση, το μορφωτικό διάβημα το ίδιο είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό επιχειρησιακό πεδίο στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Συμφωνώ με την κατεύθυνση και τη σύλληψη του εγχειρήματος. Θέλω την έντασή του. Να βάλετε και εικαστικά μέσα. Τα έχετε πετάξει, σαν δράση. Γιατί είναι μια προγλώσσα που μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή, τον κοινωνικό πυρήνα δηλαδή, να εκλογικεύσει το αγαθό που φέρει ο ευρωπαϊκός κοινοβουλευτισμός. Οι προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλευτισμού θεωρούνται αυτονόητες, δυστυχώς είναι δυσέβρετες και δυστυχώς είναι επαναδιεκδικήσιμες. Δεν είμαστε στη φάση της επάρκειας όπου τα πράγματα κυλνούνται μόνα τους. Και επίσης έχει χαθεί από τη συλλογική μας μνήμη στον τόπο μας, έχει χαθεί το τι σημαίνει η έλλειψη κοινοβουλευτικών διαδικασιών, κοινοβουλευτικών διαμεσολαβήσεων, η έλλειψή τους, η μη κοινοβουλευτική κανονικότητα. Έχει χαθεί. Οι ηλικίες είναι τέτοιες που έχουν μια πολύ νεφελώδη εικόνα για το πολιτικό σώμα και επομένως για την επίστεψη του πολιτικού σώματος στην Ελλάδα που ήταν η Ευρώπη και που είναι η Ευρώπη. Με αυτές τις σκέψεις κινδύνου δεν θέλω να είμαστε. Νομίζω ότι που σας αναπτύσσω, θέλω να χαιρετήσω και την πρωτοβουλία σας. Θα ήθελα την διεύρυνσή της. Θα ήθελα την ενεργοποίηση όλου του διδακτικού δυναμικού, ακόμα και αν υπάρχουν απορίες, υπάρχουν ερωτήματα ιδρυτικής φύσεως για την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ιδεολογία και τον κοινοβουλευτισμό. Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Χαιρετίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με καλέσετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεβαστάκη, για τις πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις που μας παραθέσατε στο χαιρετισμό που μόλις απευθύνατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η στήριξη της Βουλής των Ελλήνων, το είπα και στην αρχή. Και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη αυτό που
εύστοχα υπογραμμίσατε, δηλαδή τη διεύρυνση και προς κατευθύνσεις οι οποίες στηρίζουν, υποστηρίζουν τον κοινοβουλευτισμό, αν και, όπως σωστά παρατηρήσατε, δεν είναι ίσως στην πρώτη γραμμή, όπως η εικαστική λειτουργία ή και άλλα θέματα τα οποία... Όχι, όλα συνδέονται. Βεβαίως, όπως εξήγησα στην αρχή, εμείς επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στα θεσμικά, είναι αλήθεια αυτό, στις αξίες του κοινοβουλευτισμού, ίσως με την πιο κλασική έννοια, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο μόλις είπατε και έχουμε συζητήσει και με τους συνεργάτες μου, κυρίως με τον Χάρη τον Κούντουρο, θα είναι μια διεύρυνση προς την κατεύθυνση που αναφέρατε, την οποία θα επιχειρήσουμε. Ακριβώς. Εξάλλου, έχουμε και σχολεία τα οποία έχουμε εκπροσώπους από μουσικά σχολεία, αν δεν απατώμε. Σήμερα η εκπαίδευση, η επιμόρφωση μάλλον απευθύνεται και στα τεχνικά λύκεια, στην τεχνική εκπαίδευση, δεν εξαιρείται κανείς. Και βεβαίως στην προσπάθεια αυτή δεν μας περισσεύει κανείς. Στην πιλωτική φάση είχαμε συνολικά 25 σχολεία, 25 ενεργά σχολεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε συνολικά στα 105, 110 ίσως, από όλη την Ελλάδα. Και αν είχαμε και πιο γενναιόδωρο προϋπολογισμό, κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς, θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε την περαιτέρω διεύρυνση ήδη εντός της χρονιάς, αλλά έχουμε καλές ελπίδες ότι θα μπορούμε να το πράξουμε, κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια του 2018. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μίλτο Κύρκο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Κύρκος εκλέγεται με το ποτάμι και μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Μίλτο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Αντωνακόπουλο για τη μεγάλη στήριξη και αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστήσω την κυρία Σδεράκη, η οποία είναι η κινητήρια, ο κινητήριο λόγο για τον οποίο είμαι και εγώ εδώ, γιατί πραγματικά θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται σε αυτό το πρόγραμμα. Και βεβαίως τον κύριο Σεβαστάκη για αυτά που είπε. Είναι σπάνιες οι φορές που έχω τη χαρά να προσυπογράφω κάθε λέξη που ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει. Και πραγματικά πιστεύω πως δεν θα βγούμε από τα μνημόνια με αξιολογήσεις. Αυτή είναι η 15η και θα έρθουν και άλλες επόμενες. Αλλά θα βγούμε όταν μπορέσουμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να δούμε πάρα πολλά πράγματα στα οποία όντως συμφωνούμε, όταν βρούμε όχι το διχαστικό λόγο, αλλά βρούμε τα σημεία στα οποία μπορούμε να συμπέσουμε. Και είναι πάρα πολλά. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου όλες οι πολιτικές ομάδες, εκτός φυσικά από τους ακραίους φασίστες, ψάχνουν τον κοινό λόγο. Διότι τίποτα στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό δεν κινείται από ένα κόμμα και μόνο. Οι συνενέσεις, οι συμπτώσεις πάνω στα κάθε φορά θέματα που είναι στο τραπέζι είναι στην ημερήσια διάταξη. Αυτό μας έχει μάθει ότι αυτές οι συμπτώσεις είναι δυνατές. Και να το πάμε και πιο τεχνικά, είναι δυνατές γιατί κανένα εκλογικό σύστημα δεν δίνει σε ένα κόμμα την απόλυτη κυριαρχία. Υπάρχει μια απλή αναλογική η οποία κάνει τις δυνάμεις ισοδύναμες και επιτρέπει, επιβάλλει μάλλον, για κάθε θέμα που κατεβάζεις, για κάθε report που κατασκευάζεις, να πρέπει να έχεις ήδη στο μυαλό σου τους συμμάχους που θα αναζητήσεις για να πάρεις την πλειοψηφία. Αυτό είναι μια συναρπαστική διαδικασία, γιατί αλλάζει και τον τρόπο που εσύ βλέπεις την πολιτική, όχι μόνο με την απόλυτη αλήθεια που υποθέτεις ότι γνωρίζεις, αλλά κυρίως αναζητείς και την αλήθεια των άλλων. Εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε κάπως, όπως πολύ καλά φαντάζομαι γνωρίζετε, απομονωμένοι. Τα περισσότερα παιδιά σας στις τάξεις θα αναρωτιούνται τι κάνουν αυτοί εκεί πάνω. Το γνωστό είναι 5 χρόνια, πληρώνονται και κάθονται. Και δεν έχουν άδικο, γιατί οι τρόποι που έχουμε στη διάθεσή μας και οι τρόποι που δίνει η πολιτεία, και όχι μόνο στους ευρωβουλευτές, αλλά φαντάζομαι ένα κομμάτι και στους βουλευτές, να δει πραγματικά η κοινωνία τι έργο παράγεται, είναι πολύ περιορισμένη. Αλλά το δικό σας πρόγραμμα ακριβώς είναι για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και να μπορέσει ο πολίτης να δει το έργο, ακόμα και αν με πολλές πλευρές μπορεί να διαφωνεί και με πολλές άλλες μπορεί να είναι τελείως θετικός, η σημασία είναι να μπορέσει να έρθει σε επαφή με αυτό το έργο. Είναι πολύ σημαντικό για σας που είστε εδώ, που είσαστε οι πρεσβευτές των σχολείων για τα παιδιά, τα οποία δουλεύουν μαζί σας, αλλά εγώ θα ήθελα σήμερα να σας προτείνω και κάποια άλλα πράγματα.
υπάρχει πια το Skype. Εμείς είμαστε στις Βρυξέλλες, εγώ τουλάχιστον, είμαι σίγουρος και άλλοι συνάδελφοι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, αντί θα ήταν χαρά μας να κάνουμε ένα πρόγραμμα που θα μπορούμε να μιλάμε για λίγα λεπτά με εσάς, με τις τάξεις, με οποιονδήποτε. Επίσης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο. Κάνουμε άπειρες συνεντεύξεις, αλλά δεν κάνουμε συναντήσεις με ανθρώπους που θα μπορούσαν να μάθουν. Κάνουμε συνήθως, απαντούμε για την τρέχουσα επικαιρότητα. Μπορούσαμε να διοργανώσουμε, Λεωνίδα, δεν ξέρω, είναι και πάρα πολύ, για να φέρθηκε στα οικονομικά, είναι και πάρα πολύ φτηνός τρόπος να κάνουμε ένα πρόγραμμα ερωτήσεων και απαντήσεων ή ένα πρόγραμμα ζωντανών συναντήσεων από μακριά. Όλα αυτά πια είναι καθημερινότητα. Και είναι καθημερινότητα για τα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι ένας τρόπος. Πιθανώς αυτά ξέρουν ακόμα καλύτερα και από εμάς. Άρα είναι ένα ερώτημα. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε και αυτά τα μέσα, εμείς, εγώ, αλλά και εμείς, μπορώ να πάρω την αυτήν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, γιατί αν δεν ξεκινήσει από τα παιδιά η επικοινωνία με το ευρωπαϊκό έργο, αργότερο ο πολίτης, προφανώς και μέσα από τις πιέσεις που αναγνωρίζει, γίνεται από μόνος του λίγο ευρωσκεπτικιστής. Και δύο λόγια για το δικό μου, όπως μου είπε και η κυρία Σδεράκη. Εγώ είμαι στην Επιτροπή για το Προσφυγικό και στην Επιτροπή Μεταφορές Τουρισμού. Καταλαβαίνετε, για το Προσφυγικό τι θα είχαμε να κουβεντιάσουμε. Και ο κύριος Σεβαστάκης, που είναι από τη Σάμο και από τα κρητικά νησιά, αλλά και εμείς που περνάμε τις οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση, και όλα τα παιδιά τα οποία αγωνιούν βλέποντας κύματα ή διαβάζοντας σημεία και τέρατα, πόσα θα είχαμε να πούμε για το τι ακριβώς γίνεται, ποιες είναι οι ευρωπαϊκές προοπτικές, ποια είναι η πολιτική ευρωπαϊκή, πού υπάρχουν οι καθυστερήσεις, πού υπάρχουν οι αστοχίες, τι θα έπρεπε να γίνει αύριο. Γι' αυτό έχω το θάρρος να σας πω, αν και εσείς θέλετε, τα εργαλεία υπάρχουν, εμείς είμαστε εκεί, δεν μένει παρά να κουμπώσουμε. Ευχαριστώ.